Είχα ξανάρθει πριν 3 χρόνια εδώ, όταν ήταν αμέσως μετά τους σεισμούς. Και θυμάμαι όλη αυτή την αγωνία που βιώνατε, αλλά και τις υποσχέσεις των κυβερνώντων ότι θα επιληθούν τα προβλήματα σύντομα. Μηδέν, από τότε δεν ξαναπάτησε κανένας. Θα δοθούν αποζημιώσεις, θα γίνουν αποκαταστάσεις, συσκευές. Τίποτα, τίποτα. Κατοικιών και όλα μένουν όπως έχουν. Και ακόμα τα κοντέρ βλέπω αυτή την κατάσταση, την απαράδεκτη. Μην πεις μέσα. Μην πεις μέσα, βράζει μέσα τώρα. Συν 50 έχει τώρα. Το καλοκαίρι βράζει, το χειμώνα παγωνιά. Έτσι ακριβώς. Και λάσπες και όταν βρέχει. Τίποτα, δεν χωράμε. Δεν χωράμε. Αλλά μάλλον... Με 3 παιδιά δεν χωράμε μέσα στο κοντέινερ. Πενταμελή οικογένεια. Με επισκευάσιμο σπίτι που θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί. 3 χρόνια μετά. 3 χρόνια. Δεν βλέπουμε την κατάσταση εδώ. Πέντε άτομα και εφτά στις γιορτές. Αν μπορείς να έχεις υπομονή για να ζήσεις ομαλά. Έτσι. Την κόρη μου που είναι φιλόλογος, να έχει τα βιβλία της, το κομπιούτερ της, τις εργασίες της, η γιαγιά στο άλλο δωμάτιο, με μία τουαλέτα. Απαράδεκτη συνθήκη στον 21ο αιώνα τώρα. Απαράδεκτες. Και 3 χρόνια μετά. 3 χρόνια και το σπίτι μας. Γιατί δικαιολογείται για το πρώτο εξάμεινο, τον πρώτο χρόνο, πες έστω. Η γιαγιά είναι 87. Καλά, δεν ζει στο σπίτι. Όλα αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια έπρεπε να τελειώσουν από την πρώτη στιγμή. Ξέρουμε ότι πάει γραφειοκρατία, ότι υπάρχει... Τίποτα. Είναι... Αυτή η κατάσταση του ελληνικού κράτους συνολικά για όλα τα ζητήματα, αλλά εδώ τώρα, με τέτοια καταστροφή, ο κόσμος... Είναι καταστροφή. Ε. Σας ευχαριστώ. Αυτά θα παλέψουμε εμείς πάντως. Να τα παλέψουμε. Αυτά γιατί να μην τα παλέψουμε. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας. Έχει το ρεύμα.